Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και να σας πάμε σε μια βόλτα που πήγαμε μαζί με την Νίκη σήμερα. Mm-hmm. Με πήγε δηλαδή, με πήγε, εκείνη οδήγησε. Στο Άργος. Φοβόμουν στην αρχή, φοβόμουν γιατί πρώτη φορά μπήκα στο αυτοκίνητο, αλλά με πήγες και με έφερες μια χαρά με ασφάλεια. Ναι. Λοιπόν, η Νίκη με πήγε μια βόλτα στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Δεξιότητες, στην περιοχή Άργος, στην Κάλυμνο, όπου συμπτωματικά είδαμε εκεί να γίνονται κάποιες δραστηριότητες από άλλα δύο σχολεία. Γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά όμως, έτσι, από το Βέβαια, Κέντρο θα το πούμε Δημιουργικής και αυτό. Απασχόλησης. Απλά ήμασταν τυχεροί να βρεθούμε και σε κάποιες δράσεις που έγιναν με συνεργασία με άλλα δύο σχολεία. Όπως είπες, Νίκη, και συνέχισε για το κέντρο. Ναι, και ο πρόεδρος, ο κύριος Φίλιππος Ολυμπίτης, αλλά και το προσωπικό το οποίο έτσι εκεί έχει στελεχώσει το κέντρο, κάνουν εξαιρετική δουλειά. Mm-hmm. Και έχουν και εθελοντές. Και μία εθελότρια θα δούμε. Στη συνέχεια. Οπότε πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Mm-hmm. Και καλώς ορίσατε. Όπως βλέπετε, λόγω των ημερών, 3 του Δεκέμβρη που είναι την Κυριακή, παρουσιάσουμε μερικές δεξιότητες στο παιδί εδώ πέρα. Ήρθανε το ειδικό σχολείο, έκαμε ένα μικρό θεατράκι. Ήρθε το σχολείο του Άργους, το ορισμένες τάξεις του Πάνωρομου και όπως θα δείτε στη συνέχεια θα κάνουν διάφορες δραστηριότητες στα παιδιά. Είμαστε στο κλίμα των ημερών, των εορτών. Όπως γνωρίζετε, το Σαββατοκύριακο είναι το παζάρι λόγω της 3 του Δεκέμβρη την Κυριακή. Οπότε καλούμε πάλι ξανά τις καλλιμιές τους καλλιούς να ανηφορήσουν λιγάκι πάνω στο Άργος, να δουν τις δεξιότητες των παιδιών μας. Τα παιδιά μας χαίρονται που βλέπουν τον κόσμο που έρχονται και χαίρονται για τα πράγματα. Αυτά. Και καλές γιορτές. Ποιες ώρες θα είσαστε μετά? Σήμερα θα είμαστε μέχρι τις 1.30-2 η ώρα, Σαββάτο από τις 8.30 η ώρα μέχρι τις 8 το βράδυ, όλη την ημέρα και την Κυριακή όλη την ημέρα. Ωραία, ωραία. Καλή δύναμη. Περιμένουμε όλους, με χαρά. Ωραία. Και να δουν και το κτίριο, το άλλο επίτευγμα του σωματείου, που είμαστε προς το τέλος. Με το καλό λοιπόν να εγγενιάσετε και τους χώρους αυτούς τους τόσο χρήσιμους για τα παιδιά και για τους γονείς. Είναι έργο ζωή για τόσα χρόνια που ασχολούμαστε με τον εθελοντισμό. Για πείτε μας λίγο τι γίνεται εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα, για πείτε μας. Τα παιδιά. Για τα Χριστούγεννα. Και ποια είναι εδώ τα κορίτσια που σας δείχνουν να φτιάχνετε τα δεντράκια? Οι κυρίες σας. Όχι, μάλιστα. Είναι μια δραστηριότητα που γίνεται σε συνεργασία με το ειδικό σχολείο, από ό,τι μας είπαν. Ετοιμάσαμε σήμερα μια σειρά από κατασκευές, μια που ήρθαμε τα δύο δημοτικά και το ειδικό σχολείο, με σκοπό να όλα τα παιδιά να συνεργαστούν και να κάνουν πράγματα μαζί. Είμαστε μια από τις κατασκευές, γιατί σκοπός είναι όλα τα παιδιά να συνεργάζονται και να βοηθάει το ένα το άλλο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, όπου να ξεκινήσουμε. Από το μεγάλο. Ναι, από το μεγάλο. Ωραία, πιάνετε όλοι το νούμερο 1. Που είναι το πιο μεγάλο που μπαίνετε. Καλημέρα, τι γίνεται εδώ? Εδώ κάνουμε κάποιες δραστηριότητες με τα παιδιά που έχουν έρθει να μας δουν, να μας επισκεφτούν. Είστε ένας μικρός πανικός, με τα μικρά. Πολύ ωραία. Τέλεια. Πολύ ωραία. Είναι αύριο και η έναρξη εδώ της γιορτούλας του κέντρου. Το τριήμερο παζάρι που έχουμε. Ακριβώς. Εν όψη της 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Κάνουμε και εμείς αυτό το παζάρι. Πολύ ωραία. Γιωργάκη, καλημέρα. Για πες μου, είσαι παρέα με τον Άι Βασίλη εδώ? Ναι. Α, και ήρθε να σας επισκεφθεί εδώ στο κέντρο? Ναι. Μάλιστα. Και πώς λέγεται ο Άγιος Βασίλης ή κάπως αλλιώς?
Δεν θα το πούμε. Θα το πούμε. Άμα το θυμηθούμε. Άμα το θυμηθούμε, αλλά καλύτερα να το πει η ίδια. Να το πει η ίδια. Μπράβο, Γιώργο μου. Για πείτε μας λοιπόν. Είμαι η Κατερίνα Γαριφάλου, αλλά σήμερα είμαι ο Άγιος Βασίλης. Φυσικά. Πολύ ωραία. Έχετε έρθει κι εσείς με το ειδικό σχολείο? Όχι. Εγώ είμαι εδώ στο χώρο αυτό, έρχομαι θελοντικά κάθε πρωί και βοηθάω όπου θέλουν τα παιδιά, όπου θέλουν οι κυρίες. Την περίοδο των εορτών, Όχι, όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Ο Άγιος Βασίλης την περίοδο των εορτών όμως. Εννοείται. Είστε υπέροχος. Μακάρι να μπορούσα να είμαι όλο το χρόνο. Υπέροχος Άγιος Βασίλης. Υπέροχος. Να είστε καλά. Λοιπόν, ναι. Γιώργο, κάνε μια πρόσκληση στον κόσμο που ξεκινάει αύριο το τριήμερο παζάρι σας. Να ξεκινήσει το παζάρι μας, ωραία, να δει ο κόσμος, να αγοράσει τα πράγματά μας. Οπότε θέλουμε να αγοράσει τα πράγματά μας, να εμείς να έχουμε λεφτά να τελειώσουν πίσω τα σπιτάκια. Τα σπιτάκια, μπράβο Γιώργο. Εκτός από αυτό θέλουμε την αγάπη του κόσμου. Μπράβο. Θέλουμε να μας αγκαλιάζουν, θέλουμε την αγάπη, την προσφορά τους και βεβαίως να πουληθούν αυτά που φτιάχνουν τα παιδιά, αλλά πιο πολύ να είναι κοντά μας. Να είστε καλά. Αυτό χρειαζόμαστε περισσότερο από όλα. Να είστε καλά, μπράβο. Και εσείς να είστε καλά. Σας περιμένουμε, έτσι Γιώργο. Ναι. Είναι ένας ο πιο όμορφος Άγιος Βασίλης που είδα. Θηλυκός. Γένους θηλυκού, βέβαια. Θηλυκός Άγιος Βασίλης. Εννοείται ότι πιο όμορφος είναι και ο Γιώργος. Α, βέβαια, ναι. Έτσι, που κάλεσε όλο τον κόσμο να πάει αύριο στο κέντρο, να πουλήσουν τα χειροτεχνήματά τους. Και να τελειώσουν τα δωμάτια, τα σπιτάκια. Τα οποία θα φιλοξενούν τα παιδιά σε περιόδους όπου αυτά δεν θα μπορούν να είναι προστατευόμενα. Ναι, θα πρέπει να είναι. Λοιπόν. Αξιέπαινε όλη η προσπάθεια όλων τους. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο βίντεο, το οποίο έχει να κάνει με την ένταξη του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Καλύμνου στο πρόγραμμα Εράσμους για την υγιεινή διατροφή και τη σωματική άσκηση. Είναι η δεύτερη φορά που το συγκεκριμένο σχολείο παίρνει μέρος σε πρόγραμμα Εράσμους. Και πάμε να δούμε τι μας είπε ο διευθυντής του σχολείου και όχι μόνο, και ο κύριος Μακρυλός. Είμαστε στο δεύτερο δημοτικό σχολείο και συζητάμε εδώ με τον διευθυντή, τον κύριο Γιάννη Θεοφιλίδη, για το πρόγραμμα Εράσμους και πώς το δεύτερο δημοτικό σχολείο εντάχθηκε σε αυτή την διαδικασία, την εκπαιδευτική. Ναι. Από πέρυσι είχε τεθεί ως στόχος η συμμετοχή του σχολείου μας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το συζητήσαμε βέβαια και σαν σύλλογος διδασκόντων, αλλά και με τους δύο συναδέλφους που ανέλαβαν να προσπαθήσουν να εντάξουν το σχολείο στο πρόγραμμα αυτό, τον κύριο Μιχάλη Μακρυλό και τον κύριο Μιχάλη Μπουτκάρη, οι οποίοι μέσω διαδικασιών που προβλέπονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υπερτροφιών, το γνωστό ΜΑΣΥΚΙ, και της πλατφόρμας που υπάρχει, αναζήτησαν εταίρους, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ομάδα που θα κατέθεται μια πρόταση, ένα σχέδιο, όπως ονομάζεται, για να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάπως έτσι κινήθηκε η διαδικασία, η οποία ήταν αρκετά χρονοβόρα και θα έλεγα και αρκετά δύσκολη, γιατί δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν εταίροι, σχολεία, τα οποία θα είναι βέβαια και αξιόπιστα και θα είναι καλοί συνεργάτες, έτσι ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη ομάδα για να γίνει αυτή η συγκεκριμένη πρόταση. Όμως, εκ του αποτελέσματος, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ήμασταν τυχεροί, γιατί τα καταφέραμε, χάρη, ξαναλέω, στις προσπάθειες των δύο συναδέλφων, και έτσι φέτος το σχολείο μας εντάσσεται στο πρόγραμμα αυτό. Το περιεχόμενο του θα σας το εξηγήσουν βέβαια οι δύο συνάδελφοι. Σε γενικές γραμμές έχει να κάνει με την υγιεινή διατροφή και με τη φυσική άσκηση των παιδιών. Ένα θέμα το οποίο τα τελευταία χρόνια μας απασχολεί πάρα πολύ, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι τα παιδιά και εδώ της Δωδεκανήσου και ειδικότερα της Καλύμνου σε γενικές γραμμές είναι υπέρβαρα και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δουλέψουμε και στα σχολεία
πάρα πολύ. Το πρώτο πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχατε, σε τι αφορούσε? Το πρώτο πρόγραμμα ονομαζόταν Living by the Sea, δηλαδή ζώντας κοντά στη θάλασσα. Ήταν βέβαια, είχε ενταχθεί στο Comenius, όπως λεγόταν παλιότερα, το Erasmus, θα το πούμε έτσι. Και είχε να κάνει με τη ζωή, όπως το λέει και ο τίτλος, δίπλα στη θάλασσα, δηλαδή τον πολιτισμό, τις συνήθειες, τα ήθη και τα έθιμα, τη διατροφή. Ήταν ένα πολύ πιο ευρύ, είχε ένα πολύ πιο ευρύ φάσμα εκείνο το θέμα. Εκείνο χαρακτηρίστηκε πολύ επιτυχημένο, μάλιστα πήρε και αστέρι, που σημαίνει δηλαδή ότι ήταν ένα επιτυχημένο πρόγραμμα. Και οι εμπειρίες που αποκόμισαν και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά και οι γονείς και όλη η σχολική κοινότητα δηλαδή ήταν πολύ πλούσιες και αξέχαστες. Και αυτό βέβαια ήταν μια όθηση για μας να προσπαθήσουμε να ξαναμπούμε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που τώρα πλέον ονομάζεται Erasmus Plus. Και είμαστε ευτυχείς που τα καταφέραμε. Ωραία, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι θα μας πει και ο κύριος Μιχάλης Μακρυλός. Κύριε Μακρυλέ, συμμετέχετε κι εσείς στο πρόγραμμα Erasmus. Ποια είναι η δική σας, έτσι, ο δικός σας ρόλος? Ο δικός μου ρόλος, μαζί με αυτόν του συναδέλφου, τον Μιχάλη τον Μπουτκάρη, που οι δυο μας αναλάβαμε τυπικά σαν συντονιστές, να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρα στο πρόγραμμα, είναι να μπορέσουμε να συντονίσουμε τους συναδέλφους, τα παιδιά, τους διάφορους φορείς που εμπλέκονται, που θα εμπλακούν μάλλον στο μέλλον στο πρόγραμμα αυτό, το Σύλλογο Γονέων, ακόμα και κοινωνικούς φορείς, να μπορέσουμε να τους συντονίσουμε ώστε να εντάξουμε στο πρόγραμμα που ο τίτλος είναι «Προωθώντας την υγιεινή διατροφή και την φυσική άσκηση για να έχουμε υγιή έθνη και κάντε τη διαφορά στο σχολείο σας», αυτός είναι ο τίτλος, να μπορέσουμε να καταρτήσουμε ένα κατάλογο δραστηριοτήτων που θα προτείνουμε στο προσεχές ταξίδι που έχουμε στην Κροατία σε λίγες μέρες, ώστε να καταρτήσουμε συνολικά το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων των 2 ετών που διαρκεί το πρόγραμμα και να τα φέρουμε εις πέρας. Εμείς πέρα από την υπευθυνότητα να είμαστε σε επαφή με τους άλλους εταίρους, παύλα συναδέλφους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Από άλλες χώρες. Ναι, από άλλες χώρες. 6 στο σύνολο είναι σε αυτή την... Ποιες είναι αυτές οι χώρες? Οι χώρες αυτές είναι η Πορτογαλία, η Τουρκία, η Ρουμανία, η Ισπανία, η Ιταλία και εμείς. Μάλιστα. Και η Κροατία. Είμαστε υπεύθυνοι για την επικοινωνία με τους αντίστοιχους συναδέλφους των άλλων χωρών και φυσικά την οποιαδήποτε γραφειοκρατική εργασία, που είναι πάρα πολύ, πρέπει να γίνει προκειμένου να εναρμονιστούμε με τις απαιτήσεις ενός ευρωπαϊκού προγράμματος. Πρέπει να καταθέτουμε αξιολογήσεις, διάφορα έγγραφα που αφορούν στη στοχοθεσία, στα αποτελέσματα του προγράμματος. Γι' αυτά είμαστε υπεύθυνοι εγώ και ο κύριος Μπουτκάρης. Βέβαια, ο κύριος Μπουτκάρης μέχρι τώρα έχει εκτελέσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του έργου, που ήταν και η διαδικτυακή έρευνα προκειμένου να φτάσουμε στο ευτυχές αποτέλεσμα να είμαστε μέρος ενός προγράμματος. Και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι, διότι είναι σαν να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, κάτι που το σχολείο μας βέβαια δεν είναι συνήθιστο για το σχολείο μας, αλλά ανοίγουμε το σχολείο μας ένα βήμα πέρα από την Κάλυμνο, πέρα από την Ελλάδα, και θα φιλοξενηθούμε και θα φιλοξενήσουμε αντίστοιχα, κάτι που στο παρελθόν ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη εμπειρία. Ιδιαίτερη εμπειρία. Συμμετέχουν και άλλα σχολεία από την Ελλάδα? Σε όλη την Ελλάδα απευθύνεται όχι το συγκεκριμένος τίτλος προγράμματος, όλα τα σχολεία, ακόμη και στην Κάλυμνο σχολεία
συμμετέχουν σε αντίστοιχα προγράμματα Erasmus Plus με δικούς τους τίτλους, δικούς τους εταίρους. Εμείς απλά είμαστε σε, σε αυτό το πρόγραμμα της υγιεινής διατροφής και της άσκησης, που με πολύ έτσι ψάξιμο και πολύ προσπάθεια καταφέραμε και πολύ ενδιαφέρον και πολύ ενδιαφέρον και ενθουσιασμό. Ειλικρινά πολύ ενθουσιασμό. Το πρώτο μας ταξίδι είναι σε λίγες μέρες στην Κροατία. Θα πάμε εγώ και ο κύριος Μπουτκάρης ως συντονιστές του προγράμματος για να μπορέσουμε έτσι να θέσουμε τη βάση του προγράμματος για να ξεκινήσουν και οι δραστηριότητες να τρέχουν και να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε. Και όλο αυτό το πρόγραμμα μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να υλοποιηθεί? Το πρόγραμμα αυτό είναι διετές. Άρα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το 2019 θα λήξει. Θα λήξει. Είναι όμως οπότε θα δούμε έτσι, και τα αποτελέσματα τα αποτελέσματα. Αποτελέσματα βέβαια από τις εκάστοτε δραστηριότητες θα διαχέονται ανάλογα στο σχολείο ή στην ευρύτερη κοινωνία της Καλλίνου. Αυτό θα εξαρτηθεί από το τι δραστηριότητες θα πλαισιώσουν το πρόγραμμα. Όπως είπε και ο κύριος Στοφιλίδης, η πρώτερη εμπειρία που είχαμε ήταν όχι απλά θετική, ήταν ένα πρόγραμμα στο οποίο πραγματικά τα αποτελέσματα που παρήκθησαν ήταν εκπληκτικά και γι' αυτό πήραμε και αστέρι ως επιβράβευση στο πρόγραμμά μας. Και πάντα τα σχολεία, τουλάχιστον το δικό μας σχολείο, και είμαι σίγουρος ότι κανένα ελληνικό σχολείο δεν έχει να υστερήσει ούτε σε ιδέες, αλλά ούτε και σε διάθεση. Πρωτοπόρο πάντα σε όλα. Σε σχέση με όλα τα άλλα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ωραία. Λοιπόν, πρωτοπόρο το δεύτερο δημοτικό σχολείο, όπως και όλα έχουν ξεκινήσει και εδώ και αρκετό καιρό και κάνουν διάφορες δράσεις, τις οποίες σιγά σιγά εμείς θα αναδεικνύουμε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό μήνα σε όλους. Καλή συνέχεια. Γεια σας.